σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, ελάτε να γνωρίσουμε έναν καλλιτέχνη, έναν ιδιόμορφο, όχι ιδιόμορφο θα πω, έτσι, καινοτόμο, απίθανο. Και τρελό να τον πεις, δεν θα παρεξηγηθεί με αυτά που κάνει. Που κάνει τους γάμους και τα πανηγύρια αξέχαστα. Ανεβαίνει σε καμπαναριά, ανεβαίνει σε μπουλντόζες, μπαίνει μέσα από καΐκια και βάρκες. Είναι ο κύριος Φιωράντης, ο Χρήστος ο Φιωράντης. Να δούμε το βίντεο του. Ο καλλιτέχνης μπουλντόζα, ο Χρήστος ο Φιωράντης. Κύριε Φιωράντη, καλή σας ημέρα. Τώρα καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι αν θέλεις να μείνει η εκδήλωσή σου αξέχαστη, πάρε τηλέφωνο τον Χρήστο να έρθει. Α, έτσι λένε. Για πείτε μας, πώς το ξεκινήσατε να κάνετε τέτοιες εντυπωσιακές εμφανίσεις? Ναι, σωστά. Πρέπει να δώσουμε μια εξήγηση γι' αυτό. Καλημέρα πρώτα. Είμαστε στην Τίνο τώρα εδώ. Είμαι στο χωριό που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Δίπλα μου έχω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Να σας τους δείξω. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Μπράβο, καλημέρα. Τέλεια. Τους έδειξα γιατί και τους ήθελα κοντά μου αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που συμβαίνει οφείλεται σε ένα κλειδί που λέγεται, που το πήρα από την οικογένειά μου. Είναι το κλειδί της αγάπης. Είμαστε μια οικογένεια 7 αδέρφια. 7 αδέρφια. 7 αδέρφια. Φανταστείτε λοιπόν στο σπίτι ότι θέλοντας ο καθένας να προσφέρει όταν κάναμε ένα τραπέζι, εγώ διάλεξα να προσφέρω μουσική. Μαζί με τον αδερφό μου, λίγο ακορντεόν, λίγο βιολί, λίγο μπουζούκι, καταλαβαίνετε ότι πόσο χαρά δίναμε μέσα στην οικογένεια. Και αποφασίσατε αυτό να το εξελίξετε και να το κάνετε και επαγγελματική δεν το αποφασίσαμε εμείς, αλλά ο κάθε γείτονας και ο κάθε ένας που βρισκόταν στο σπίτι μας είπε ότι ελάτε και στη δική μας χαρά, ελάτε και στο δικό μας τραπέζι να μας δώσετε χαρά. Στην αρχή ήμουν αδιστακτικός. Βέβαια μετά όταν είδα ότι αυτό είναι πραγματικά ευλογία να πηγαίνεις στη χαρά του άλλου και να την κάνεις ακόμα μεγαλύτερη, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Έχετε πάει στην Τίνο σε πανηγύρι με μπουλντόζα. Έχετε πάει στην Μύκονο, ναι. Έχετε κατέβει από το καμπαναριό. Ναι. Τι άλλες τέτοιες δυναμικές εισόδους έχετε κάνει? Πάρα πολλές, εννοώ πάρα πολλές. Όλα αυτά όμως... Όπως, περιγράψτε μας μερικές. Έχουμε πάει απάνω σε ένα αυτοκίνητο, απάνω σε ένα αυτοκίνητο, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς γεννήθηκε το αυτοκίνητο. Να σας το πω, είναι μικρή ιστορία. Βρισκόμαστε στη Σύρο. Ενώ εγώ θέλοντας να δώσω χαρά στο κοινό, γιατί ήταν λίγο πριν λίγα χρόνια το κέφι είχε πέσει με την κρίση στην Ελλάδα και όλα αυτά, και έπρεπε κάποιος λίγο να τους παρασύρει, όπως τους πιάνεις από το χέρι και τους σηκώνεις στο χορό γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν εγώ πήγαινα κοντά τους στα τραπέζια και ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και τους έλεγα, παιδιά, εδώ ήρθαμε για να διασκεδάσουμε. Εδώ ήρθαμε για να κάνουμε τη χαρά του ανθρώπου μεγάλη. Ήρθαμε για να περάσουμε καλά. Λίγο τα προβλήματα να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Εκτός από τα τραπέζια όμως, μισό λεπτάκι, σας είδαμε να ανεβαίνετε και σε βάρκα. Ναι. Πάμε αυτό, να ακούσουμε λίγο ήχο. Συνεχίζω την ιστορία όμως. Να ακούσουμε λίγο ήχο. Ναι. Σε τρακτέρ είστε πάνω εκεί, σε αυτοκίνητο, πού έχετε ανέβει? Σε αυτοκίνητο. Ναι, σε αυτοκίνητο, να σας πω. Ήρθε η βάρκα, με πήρε το αυτοκίνητο για να με πάει στο χώρο που γίνεται η εκδήλωση. Αυτό ξεκίνησε, και αυτό είπα την προηγούμενη ιστορία, γιατί όταν βρεθήκαμε σε ένα πανηγύριο το οποίο δεν είχε τραπέζι για να ανεβούμε, ξαφνικά βρίσκομαι με τους φίλους μου σε μια καντίνα κοντά, που πάω κοντά τους και οι φίλοι μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε τραπέζι, δεν ανεβαίνουμε στην ταράτσα του αυτοκινήτου, ας πούμε, να χορέψουμε. Αλλά ο οδηγός πήρε το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το
προς το εκεί που γινόταν ο χορός. Βέβαια μετά αυτό το είδαν ότι τους φαίνει τόσο χαρά και έτσι θέλησαν να κάνουν τέτοιους εντυπωσιακές εισόδους. Είναι μια πρόκληση κάθε εκδήλωση για σας, κύριε Φιλάντη. Έτσι, είναι, τι θα κάνετε πιο εντυπωσιακό κάθε φορά. Η πρόκληση είναι πώς θα τους κάνω καλύτερο το γλέντι. Η πρόκληση είναι πώς πραγματικά θα περάσουμε καλά. Χαίρομαι στους ανθρώπους που εμπιστεύονται αυτό το γάμο τους, αυτό το πανηγύρι σε μένα, γιατί όταν ο πατέρας της νύφης του, του γαμπρού, μου σφίγγει το χέρι στο τέλος και μου λέει «Σε ευχαριστώ που σήμερα έκανες τη γιορτή του παιδιού μου, αυτή τη μοναδική γιορτή, το γάμο του, ακόμα καλύτερη». Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Κύριε Φιωράντη, περιμένουμε όμορφα την επόμενη είσοδο. Έχουμε περιέργεια να δούμε πώς θα εισβάλλετε στο επόμενο πανηγύρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Αυτό δεν το ξέρουμε πώς θα είναι. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που εμπιστεύονται σε μένα. Ευχαριστώ τους γονείς μου που εδώ πέρα που με γέμισαν με αυτή την αγάπη, τη μητέρα μου εδώ να τη βλέπετε. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πραγματικά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας την δίνω. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, εμείς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε.